7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας και Awards και 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κρήτης και Awards. 1 με 10 Αυγούστου 2020 μέσα από την ιστοσελίδα του φεστιβάλ. www.festivalierapetra.gr. Ο Λαβύρινθος είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ που κάνω. Έχει κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο, στο London Greek Film Festival, όπου πήρε και ένα βραβείο και στη συνέχεια έκανε την ελληνική πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ της Χαλκίδας, που επίσης πήρε ένα βραβείο. Έχω κάνει 7 ταινίες μυθοπλασίες και για μένα ήταν μια παράξενη στιγμή να πάρω την απόφαση να κάνω ένα ντοκιμαντέρ. Είναι ένα ντοκιμαντέρ για τις στοές στο κέντρο της Αθήνας, ένας χώρος πάρα πολύ ιδιαίτερος και βέβαια τους ανθρώπους που είναι σε αυτές τις στοές. Άνθρωποι που δουλεύουν εκεί και δημιουργούν για 2 και 3 γενιές. Το χώρο τον ήξερα πάρα πολύ καλά όλες αυτές τις στοές. Είμαι παιδί του κέντρου της πόλης, τις έχω περπατήσει ατέλειωτες φορές, αλλά ήταν τρομερή αποκάλυψη να συναντήσω τόσο δημιουργικούς ανθρώπους και ανθρώπους που βλέπεις και διατυπώνουν μια άποψη για τα πάντα και κυρίως έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο να μιλήσουν για αυτά που έχουν ζήσει. Και μέσα από τη δουλειά τους μπορώ να πω χωρίς υπερβολή ότι βλέπεις σχεδόν ιστορία όχι μόνο του χώρου, αλλά και μιας πόλης και μιας χώρας. Είναι ένα ιδιότυπο ντοκιμαντέρ ταινία. Δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό που μπορεί κανείς να περιμένει ακούγοντας τη λέξη ντοκιμαντέρ. Μπορώ να πω ότι τη γύρισα σαν να ήταν πάλι μυθοπλασία. Υπάρχει ένα πρόσωπο που μας οδηγεί σε αυτή την κατάβαση, σε αυτή την περιπλάνηση μέσα στις ΟΕΣ. Είναι ο Κώστας Καζανάς, ο γνωστός ηθοποιός, με τον οποίο έχω ξανασυνεργαστεί. Και επίσης, μέσα από αυτή την περιδιάβαση που κάνουμε, ξανανακαλύπτουμε ακόμη και το ίδιο το σινεμά.